Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης από τη Δημοτική Τηλεόραση. Το Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά επισκέφθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, οι γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ΚΟ και που λειτουργεί στο πρώην κτίριο του Δημοτικού Σχολείου στο Πλατάνη. Στη συνάντηση συζήτησαν το οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια και αφορά στην επαρκή και ποιοτική στέγασή του, με τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες σωστής εκπαίδευσης των μαθητών του. Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που προκύπτουν για την απασχόληση και διαβίωση των μαθητών μετά την ολοκλήρωση του σχολείου. Ο Δήμαρχος της ΚΟ δηλώσε στους γονείς ότι η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει με ευαισθησία τα προβλήματα του σχολείου και τους ενημέρωσε ότι αυτή την περίοδο οι υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, συντάσσουν το κτηριολογικό πρόγραμμα για το σύνολο του νησιού, όπου εμφανίζονται μεγάλες ανάγκες, το οποίο θα ενταχθεί και ο σχεδιασμός για το ΚΟΚΟ. Η πρόεδρος τώρα του Ινστιτούτου Ερευνών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Ντίνα Σβήνου, ενημερώνει για τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε και στα οποία καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση των τουριστικών εσόδων της τάξης του 13%. Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων ξεκίνησε ως ένα τμήμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Τα τελευταία διετία που ανέλαβα κι εγώ ως πρόεδρος, έχουμε αλλάξει το καταστατικό του και πλέον λειτουργεί ως ένα αυτόνομο Ινστιτούτο, το οποίο είναι το μοναδικό που παράγει πρωτογενή έρευνα για τον τουρισμό. Οπότε στέλνουμε τα ερωτηματολόγια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στα ερωτηματολόγια μας και γι' αυτό καταλήγουμε και σε πορίσματα τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα και είμαστε πάντα σε άμεση συνεργασία και με το Υπουργείο Τουρισμού. Εμείς αποτελούμε ουσιαστικά την τεκμηρίωση της φωνής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τις θέσεις του και για τα ζητήματα που θέτει προς το Υπουργείο. Η υποστήριξη του βέβαια για την μικρότητα πρόκειται για έρευνα, είναι από το επιμελητήριο, είναι αυτός αυτόνομος φορέας ως μη κυβερνητικής. Είναι ένα αυτόνομο Ινστιτούτο. Τώρα τελευταία δηλαδή με την αλλαγή του καταστατικού το αυτονομήσαμε. Όμως η βάση του είναι οι μελέτες τις οποίες του αναθέτει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, τις οποίες και τις χρηματοδοτεί. Έχουμε κάνει ένα άνοιγμα όμως και προς ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού και που θέλουν κάποια σαφή και συγκεκριμένα πορίσματα προκειμένου να λειτουργήσουν και επιχειρηματικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Και συνεργαζόμαστε και με περιφέρειες και με τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόσφατα είχαμε υπογράψει με την Περιφέρεια Αττικής για το παρατηρητήριο του τουρισμού. Εμείς το αναλαμβάνουμε σαν ΙΤΕΠ. Και βέβαια όπου αλλού χρειαστεί κάνουμε συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα, συμμετέχουμε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συνδιοργανώνουμε συνέδρια και όλα αυτά στα οποία ένα Ινστιτούτο μπορεί να συμβάλλει. Και όπως είπατε είναι διάφοροι φορείς οι οποίοι υποστηρίζουν με σχετικές χρηματοδοτήσεις την έρευνα. Η συγκεκριμένη για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα χρηματοδοτήθηκε από πού? Είναι από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι η ετήσια έρευνα, κάθε χρόνο την έκανε αυτή την έρευνα το ΙΤΕΠ, όμως εμείς τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε φιλτράρει όλα τα δεδομένα και από προηγούμενες έρευνες, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή πάνω του 10% όπου μας δίνει αυτά τα μη αμφισβητούμενα αποτελέσματα και τα φιλτράρουμε πια με όμοιο τρόπο και μάλιστα σε δύο μήνες περίπου θα έχουμε έτοιμη και μια επαιτειακή έκδοση για την δεκαετή πορεία της ξενοδοχείας αλλά και ευρύτερα του τουρισμού βάζοντας μέσα και ανταγωνιστικές περιοχές της Ελλάδος με νούμερα και δεδομένα τα οποία μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θα παρουσιάσουμε, έχουμε παράξει και μία έρευνα πάνω στις σχέσεις μεταξύ ξενοδόχων και τραπεζών, όπου αναφέρουμε και το πόσες επιχειρήσεις είναι με τα κόκκινα δάνεια, τις σχέσεις, προτιμήσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τις τράπεζες και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πορίσματα. Η παρούσα έρευνα τώρα. Ακριβώς, είναι κάθε... σε αυτή, λοιπόν. Ποια συμπεράσματα χρήσιμα και πώς θα σταχυολογείτε εσείς, γιατί δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα, έχει μετά την έρευνα που δημιουργήθηκε. Έχουμε τα εξής. Φέτος αναπροσαρμόσαμε τα ερωτηματολόγια μας έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και για τις θέσεις εργασίας. Δώσαμε μεγάλη έμφαση δηλαδή στις θέσεις εργασίας όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τον χώρο των ξενοδοχείων. Σε γενικές γραμμές διαπιστώσαμε, γιατί συγκρίνουμε και με τα αποτελέσματα της Τράπεζας της Ελλάδος, έρευνας των συνόρων που διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος, είδαμε φέτος ότι ήταν η πρώτη φορά όπου είχαμε μία αύξηση
αύξηση κοντά στο 4% των αφήξεων και 13% των εισπράξεων. Άρα λοιπόν φαίνεται μία ανατροπή στα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι και το 2018, καθώς είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αύξηση στις αφήξεις. Είχαμε και το 2016 και το 2017 όμως αύξηση στις αφήξεις. Αυτή, μιας και είπατε προηγουμένως, στις πράξεις. Ανατρέπεται λοιπόν. Ναι, αν μου επιτρέψετε. Επειδή ακριβώς είπατε προηγουμένως ότι λαμβάνεται στοιχεία, αυτή η έρευνα δηλαδή περιλαμβάνει στοιχεία και των προηγουμένων ετών. Οι αυξήσεις αυτές που αναφέρεστε και μιλάτε για το 2018 δεν αφορούν και το 2016 και το 2017 που όντως είχαμε αύξηση και μάλιστα ανέλπιστη, αν θέλετε. Δεν αντανακλούν αυτές οι αφήξεις και η άφηξή τους και στις πράξεις. Όχι, δεν είχαν την ίδια αναλογία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που αλλάζει αυτή η ισορροπία της αναλογίας που υπήρχε. Πάντα λέγαμε δηλαδή ότι δεν ακολουθούν οι εισπράξεις της αφήξης. Όμως, αυτό δεν είναι το συμπέρασμα της δικής μας έρευνας. Είναι το συμπέρασμα της Τραπέζης Έρευνας Ελλάδος και το αναφέρουμε απλά για την πληρότητα της παρουσίας της έρευνάς μας. Εμείς ερχόμαστε καθαρά στον χώρο των ξενοδοχείων και από αυτό που τα βασικότερα συμπεράσματα λοιπόν είναι οι επενδύσεις που γίνονται στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία μας. Μάλλον όχι στον τουρισμό, όπου φαίνεται πια ότι την τριετία 2017 έως 2019 το ποσό που δαπανήθηκε είναι κοντά στα 3 δισεκατομμύρια για επανεπενδύσεις πάνω στον χώρο των ξενοδοχείων. Ιδιωτικά κεφάλαια ή δαποδανισμό. Αυτό δεν το εξετάζαμε στο ερωτηματολόγιο μας, αλλά από ό,τι είναι ανεξαρτήτως αν είναι δανεισμός ή αν είναι... Όταν λέω δανεισμός εννοώ τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ το οποίο αξιοποιήθηκε σε ποιο βαθμό, γιατί το θέμα της απορρόφησης... Μιλάμε καθαρά για τα ποσά που δαπανήθηκαν από τον τζίρο των επιχειρήσεων χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε επιδοτήσεις. Δεν συμπεριλαμβάνει. Είναι ποσά τα οποία ήταν καθαρά, επενδύθηκαν καθαρά από τους ξενοδόχους. Τώρα, εάν κάποιος θα λάβει την επιχορήγηση και όλα αυτά, αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται βέβαια εδώ πέρα. Αλλά αυτά θα αναλυθούν το Μάρτιο, μέσα Μαρτίου, που θα παρουσιάσουμε την άλλη μας έρευνα με τις τράπεζες. Το βασικό λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι φαίνεται, σταθεροποιούμε, πως κοντά στο 1 δισεκατομμύριο επενδύεται από τους ξενοδόχους στην επιχείρηση, που αυτό βέβαια ερμηνεύεται. Και αποδοτικό με βάση την αύξηση των εσόδων. Ναι. Μπορεί κάποιος να το πει ανταποδοτικό, βεβαίως. Δηλαδή, και είναι ανταποδοτικό όχι μόνο στην ίδια την επιχείρηση, που θα οδηγηθεί στη βιωσιμότητά της. Mm-hmm. Αυτό είναι ο βασικός στόχος και περαιτέρω στην αύξηση πληρότητας και εσόδων. Και βλέπουμε ότι τα τετράστερα ξενοδοχεία είναι αυτά που επενδύουν το μεγαλύτερο ποσό. Και βέβαια, αν κάνει κάποιος μια άλλη αναγωγή, θα δει ότι σε ποσοστό τζίρου τα 2 και τα 3 αστέρια δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό τζίρου σε σχέση με τα υπόλοιπα. Είναι διαφορετικές. Πρέπει να βαθμίσουν οι υπηρεσίες. Φαίνεται λοιπόν ότι είχαμε μια μέση αύξηση στο μέσο έσοδο των δωματίων κατά 3,3%. Είχαμε κοντά στις 22.000 νέες θέσεις εργασίας που ζητήθηκαν. Είχαμε μια αύξηση στην απασχόληση τον Μάιο κοντά στο 4% και τον Αύγουστο κοντά στο 1,5%, το οποίο είναι και αυτό πολύ ενθαρρυντικό. Και βλέπουμε όμως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στην αγορά όσον αφορά στην κάλυψη των θέσεων. Δηλαδή το εξειδικευμένο προσωπικό. Και ένα παραπάνω λοιπόν στο εξειδικευμένο προσωπικό, όπου κάναμε και εκεί, είχαμε και εκεί κάποια συμπεράσματα. Όσο ανεβαίνει η κατηγορία του ξενοδοχείου, τόσο περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό απασχολεί. Και βέβαια στα χαμηλότερες κατηγορίες φαίνεται αυτή η διαφορά. Έχουμε όμως, φαίνεται από παντού, ότι υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί βάσει των ζητούμενων. Αν λοιπόν θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, είναι ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Υπάρχει πολύ έντονο το φαινόμενο της εποχικότητας, το οποίο καλούμαστε πια να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες διαφορές, μια μέση πληρότητα το Μάιο κοντά στο 58%, ενώ αυτή ανέρχεται τον Αύγουστο κοντά στο 88%. Καταλαβαίνετε τη διαφορά και πόσο θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε τις συνολικές παροχές του τουρισμού εάν επενδύαμε στους μήνες μη εχμής. Τώρα, αυτή η έρευνα εξετάζει το θέμα των χαρακτηριστικών
χαρακτηριστικών σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών στη ξενοδοχεία μιας και πια είναι δεδομένο ότι ο πελάτης δεν επιλέγει μετά από μπροσούρα μόνο του πρακτόριου που θα τον οδηγήσει, αλλά ψάχνει στο διαδίκτυο να δει τα facilities που έχει ένα ξενοδοχείο και βέβαια ποιες είναι οι απόψεις των πελατών που το έχουν πάρει. Και εκεί παίζεται το παιχνίδι ολόκληρο και για τις κρατήσεις στη ξενοδοχεία αλλά και για τον προορισμό ολόκληρο. Παίζεται και εκεί, αλλά παίζεται περισσότερο με τα κανάλια διανομής, όπως τα ονομάσαμε. Μπορεί εμείς να μην εξετάσαμε το αν θα επιλέξει κάποιος το ξενοδοχείο γιατί έχει τα τάδε amenities ή έχει τόσες πισίνες ή τόσες εστιατόρια. Αυτό δεν είναι αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνάς μας. Όμως αντικείμενο αποτέλεσε το από πού προέρχονται οι κρατήσεις. Και εκεί λοιπόν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα το ότι όσο μεγαλύτερη η κατηγορία του ξενοδοχείου, τόσο μεγαλύτερη και η εξάρτηση εντός εισαγωγικών από τους tour operator. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πιο μικρά ξενοδοχεία 2 και 3 αστέρων έχουν μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων από τα online κανάλια, από το ίντερνετ. Το οποίο λοιπόν έρχεται να μας πει τι. Πως έχουμε και το εξής δεδομένο. Υπάρχουν πάρα πολύ μικροί, γιατί εξακολουθεί η μικρομεσαία ξενοδοχεία να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά. Άρα λοιπόν αυτοί οι ξενοδόχοι, αυτοί οι επιχειρηματίες πρέπει να βοηθηθούν προκειμένου να μπορέσουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να μείνουν βιώσιμοι, γιατί ο ανταγωνισμός πλέον έχει γίνει πάρα πολύ σκληρός. Ωστόσο, οι επενδύσεις αφορούν μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Για να το ολοκληρώσω, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι επειδή υπάρχουν και πολλά ξενοδοχεία τα οποία δεν έχουν εντρυφήσει σε νέες τεχνολογίες, φαίνεται ότι αν επενδύσουν σε αυτά θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο όφελος, καθώς οι περισσότερες κρατήσεις τους έρχονται από μεμονωμένους μέσα από κανένα διαδίκτυο. Πόσο εύκολο είναι όμως να επιχειρήσει ένας ξενοδόχος, έχοντας μια μικρή κατηγορία ξενοδοχείων, να βαθμίσει υπηρεσίες και υποδομές, όταν αποκλείεται ουσιαστικά από προγράμματα και χρηματοδοτήσεις ακόμα και τραπεζών, καθώς τα ποσά που εγκρίνονται απορροφούνται κυρίως από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Και δεν μένει υπόλοιπο. Αυτό είναι διαχρονικό βέβαια, δεν είναι τώρα το πρόγραμμα. Θυμόμαστε από τα νοικιαζόμενα ακόμα τι γινόταν. Έβγαινε πρόγραμμα από την ομαρχία τότε, αλλά ήταν τόσο μικρό το μπάτζετ που αρκούσε για ένα ξενοδοχείο μόνο στην περιφέρεια για να μπορέσει να την απορροφήσει. Θα έλεγα το εξής, ότι δεν είναι μόνο το μπάτζετ, γιατί το κάθε πρόγραμμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και υπάρχουν προγράμματα τα οποία βγαίνουν διαχρονικά και αφορούν μικρές επενδύσεις. Φωτογραφικά όμως. Όχι, δεν θα το έλεγα. Αφορούν μικρές επενδύσεις. Το θέμα είναι η γραφειοκρατία. Είναι τόσο δεδαλώδες το να μπορέσει να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα που πραγματικά και ο μικρός ειδικά που δεν μπορεί να κάνει και πολλές αναθέσεις, έτσι θα πρέπει ο ίδιος να το κάνει. Εκεί είναι η δυσκολία. Αυτό σας περιγράφω και εγώ, ότι υπάρχουν οι διαδικασίες αυτές οι οποίες τον αποκλείουν. Άρα, ποιο είναι το μέλλον του. Η φωνή μας είναι λοιπόν η εξής και προς την, και είναι και αυτό τα τελευταία χρόνια, ότι οι κατευθύνσεις προς τα αναπτυξιακά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ, θα πρέπει να στοχεύσουν στην μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία πρέπει να παραμείνει. Πρέπει να το παλέψουμε να παραμείνει βιώσιμη. Το τουριστικό μας προϊόν πρέπει να απαρτίζεται από πολλά διαφορετικά. Και τάση του τουρισμού πια το μεγάλο ξενοδοχείο, αλλά μια μικρή μονάδα που να φιλοξενεί θεματικό τουρισμό κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η τάση. Το θέμα είναι όμως να βοηθηθούμε προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία στον κλάδο. Η επιβράβευση με την διάκριση του Χρυσού Σκούφου για την σύγχρονη ελληνική κουζίνα που κατέκτησε το εστιατόριο του ξενοδοχείου Aqua Blue στην ΚΟ φέρνει το νησί μας στον οδηγό και την προβολή του ως γαστρονομικού προορισμού, καθιερώνοντας με ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα την τουριστική μας ταυτότητα. Βρισκόμαστε εδώ στο Αλμπέργκο Ιδωσουμίνο, αλλά βέβαια το θέμα που θα συζητήσουμε αφορά την επιβράβευση του εστιατορίου του Aqua Blue σε έναν συναγωνισμό, γιατί ο ανταγωνισμός είναι μια λέξη που ίσως θέλει και άλλες αρνητικές έννοιες, ένα συναγωνισμό για την ανάπτυξη όσων πραγματικά με συνέπεια υπηρετούν την ελληνική γαστρονομία και δίνουν το τόπο τους και βραβευτήκατε γι' αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν τι αφορά το βραβείο, το έχουμε εδώ βέβαια. Είναι αυτό εδώ. Ναι. Θα μας πείτε ακριβώς πώς διοργανώνεται και ποιος είναι ο στόχος της διοργάνωσης ουσίας εκτός από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στην ουσία τα FNL είναι τα δεύτερα βραβεία πανελλαδικά
είχαν προηγηθεί τα βραβεία από το Αθηνόραμα ως θεσμούς και τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν εμφανιστεί και καθιερωθεί τα βραβεία του Αθήνα, όπου αυτή τη στιγμή έχουν κατηγοριοποιήσει τα εστιατόρια πανελλαδικά και σε κάθε κατηγορία λοιπόν στην οποία αυτοί έχουν κρίνει και έχουν δημιουργήσει διαγωνίζονται τα εστιατόρια τα οποία οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί οργώνουν όλη την Ελλάδα ένα χρόνο και κάθε χρόνο βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτά. Εμείς λοιπόν σαν κιουβέτο το εστιατόριο του Αγκουαμπού διακρίθηκε στην κατηγορία σύγχρονη ελληνική κουζίνα με ένα σκούφο. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι πέρα από την βράβευση του συγκεκριμένου χώρου δημιουργήθηκε και άνοιξε ο γαστρονομικός οδηγός του FNR για την κόφη. Είναι δηλαδή το πρώτο εστιατόριο το οποίο αναγκάζει τον γαστρονομικό αυτόν οδηγό να ανοίξει μέχρι και πέρσι δεν μίλαγε αυτό το οδηγό για την κόφη, διότι δεν είχε λόγο. Από φέτος λοιπόν, επειδή πήρε τον πρώτο σκούφο το κουβέ, ανοίγει και γαστρονομικά και σε αυτόν τον κατάλογο το κοινό να μπορέσει να βλέπει ότι υπάρχει ένα βραβευμένο εστιατόριο. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό για τον προορισμό της χώρας, ένα γαστρονομικό προορισμό. Μην ξεχνάμε ότι είναι η γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης, υποτίθεται, το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να σε βλέπουν αυτοί που βλέπουν διακοπές, κάπου που θα φάνε και καλά, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι δεδομένο πια και θα πρέπει να το δώσουμε και να καταλάβουμε ότι από τους πιο σοβαρούς λόγους που ο πελάτης μας επιλέγει να έρθει στο νησί μας, είτε είναι Ευρωπαίος είτε και ο Έλληνας ακόμα, σημαντικότατος λόγος είναι η γαστρονομία του τόπου. Η γαστρονομία του τόπου, η οποία πολλές φορές θα πρέπει να είναι με τοπικά προϊόντα και συνταγές, πιθανόν να είναι εξελιγμένες, πιθανόν να είναι πειραγμένες, αλλά πρέπει να έχει ρίζες του τόπου μας για να μπορέσει ο κάθε επισκέπτης που έρχεται θα εκφράσει σίγουρα την αγωνία, θα ήθελα να φάω κάτι δικό σας, να δω την κουζίνα σας. Είναι βασικός λόγος λοιπόν η γαστρονομία για να προσελκύσει κόσμο στο νησί μας. Και βέβαια έχει να έχει επαναλαμβανόμενο, γιατί όποιος, όχι μόνο ο έρωτας, αλλά και το ταξίδι και η ομορφιά του περνάει από το μάχη τελικά. Πόσο εύκολο είναι όμως να πετύχει, κύριε Καμουρανέ, ένας τουριστικός προορισμός σαν λίγο, ο οποίος βέβαια είναι και ένας εύκολος τόπος, να μπορέσει να οργανώσει αυτή τη συνεργασία μεταξύ της ξενοδοχείας και του πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε τα προϊόντα να απορροφώνται, να παράγονται οργανωμένα, γιατί δεν έχει νόημα την ίδια εποχή όλοι να βγάζουν το ίδιο προϊόν και φυσικά να χτυπάμε τις τιμές. Υπάρχει αυτός ο διάλογος ανοιχτός μεταξύ και του φορέα σας ως διευθυντών των ξενοδοχείων, αλλά και των ίδιων των διοικήσεων των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει ένα επίπεδο διαλόγου. Να σας πω, υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που θα έπρεπε να έχει φτάσει. Απ' την άλλη, βλέπεις μια αξιόλογη και αξιοπρεπή προσπάθεια από παραγωγούς του νησιού μας σε διαφορετικά πράγματα, είτε είναι γαλακτοκομικά, είτε είναι μέλι, είτε είναι η μαναβική του σουτέ. Υπάρχει μια αξιόλογη προσπάθεια από εκεί, που όμως μέχρι στιγμής δεν έχει συντονιστεί η προσπάθεια αυτή για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που είπατε. Διάρκεια στους 6 μήνες προϊόντων, άρα να μην χρειάζεται σωστά, να εισάγουμε είτε τον Ιούλιο-Αυγούστο να πετάνε, έτσι. Και επειδή ο τόπος μας είναι εύκολος, θεωρώ ότι εάν συνομιλήσουμε όλοι μαζί, θα το καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον να καλύψουμε μεγαλύτερη ανάγκη. Α, θέλει καλλιέργεια και θέλει και θέλει προγραμματισμό και συντονισμό. Θέλει και θεσμό να το στηρίξουμε. Ακριβώς. Αυτό από την Γιατί αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Τις παραγωγές. Οι χρηματοδοτήσεις, παραγωγές. Και βέβαια οι συνεννοήσεις μεταξύ των παραγωγών και από εκεί και πέρα με τους ξενοδόχους. Και το σημειώνω αυτό, γιατί πρέπει να πω δύο χρόνια να κάνω λάθος. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΤΟΥΗ ανέπτυξε το παράδειγμα
της Κρήτης, παραδείγματος χάρη, όπου και έχουν πετύχει μια σύνθεση, ή έχουν ακόμα και μοναστήρια, το οποίο έχουν μεγάλη παραγωγή, στην μικροφοβοσία των ξενοδοχείων της εταιρείας, με τοπικά προϊόντα, προκειμένου να δείξουν την γαστρονομία τους, και στην οποία μεγάλωσε εκεί υπάρχει και παράδοση. Φυσικά τα πιάτα που συναγωνίστηκαν τα έφτιαξαν κάποιοι Σέρβοι, οι οποίοι είναι από την περιοχή μας. Είναι... Προσπάθεια που γίνεται στο Κιουβέ και που πέρσι ξεκίνησε και στο Τζετσομίνο, και ευελπιστούμε ότι μαθαίνοντας μέσα από το Κιουβέ θα φέρουμε τέτοια αποτελέσματα, τέτοιες βραβεύσεις, πολύ πιο γρήγορα και για το Τζετσομίνο. Υπάρχουν συνεργάτες εξωτερικοί, όπως είναι ο Παύλος Κυριάκης, που είναι τέταρτο χρόνο μαζί μας και επιμελείται των μένων και των δύο εστιατορίων, και παιδιά δικά μας, όπως είναι ο Μάθος ο Μιχάλης, που ήταν σεφ το προηγούμενο καλοκαίρι για δύο χρόνια στο Κουβέ. Άρα λοιπόν η προσπάθεια αυτή είναι επίπονη. Δεν φτάνουμε εύκολα στην καταξίωση μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θέλει υπομονή και επιμονή, χωρίς να έχεις πάντοτε ως πρώτο στόχο το κέρδος, αλλά ο πρώτος στόχος σου θα πρέπει να είναι να καθιερωθείς σε αυτό που λέγεται γαστρονομία, διότι οι κριτές είναι και αυστηροί, αλλά και φανταστείτε ολόκληρη Ελλάδα να μπορέσουν να δουν όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να επιμένεις, να τους προσευχήσεις και να περάσεις εξετάσεις, όπως λέμε, οι οποίες είναι διάρκειας, δεν είναι μεμονωμένη. Παίρνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο γαστρονομικό προορισμό, το χαρακτηριστικό μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, παραλαμβάνει βέβαια η ιδιωτική πρωτοβουλία και βέβαια για να πετύχει άριστα αποτελέσματα και σε σχέση με τις υπόλοιπες δράσεις του τουριστικού προϊόντος, όπως είναι η οικονομία της, πολύ βασικό. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά στη τελική ευθεία την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου. Πολύς λόγος έγινε στο τέλος της προηγούμενης και την τότε εξηγητό μας Κουκ για το πώς θα ανταπεξέλθει ο κλάδος σε αυτή τη ζημιά. Ξαφνικά ησύχασαν τα πράγματα. Να υποθέσω ότι βρέθηκαν χρυσές τομές που ικανοποίησαν και τις δύο πλευρές. Και αν ναι, ποιες είναι αυτές? Χρυσές τομές προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί, διότι για να πούμε ότι βρέθηκαν θα πρέπει αυτές να τρέξουν και να δούμε τα αποτελέσματα. Άρα αυτή την κουβέντα θα είναι καλά, την κάνουμε τον Νοέμβριο του 2020. Η πραγματικότητα όμως είναι η εξής, ότι χάθηκε ο δεύτερος tour operator, πανευρωπαϊκά τουλάχιστον. Το κενό είναι πολύ μεγάλο, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να καλύψουμε το κενό. Μαζί με το κενό αυτού του tour operator προκύπτουν και άλλα πράγματα, όπως είναι το Brexit στην Αγγλία, όπως είναι ότι η Γερμανία ακόμα δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις από τα πακέτα τα οποία ακυρώθηκαν τελικά, δεν έχουν τα διαθέσιμα χρήματα να ξαναγοράσουν προκοπές. Στην Ευρώπη γίνεται επίσης μια προσπάθεια, μην ταξιδέψετε πολύ με αεροπλάνα για κορονοϊό και για υπολογικούς λόγους. Τα κάψουμε, θα κάψουμε. Πάμε καλύτερα με αυτοκίνητο, διακοπές, με λεωφορείο. Έχουμε και τέτοια. Ναι, υπάρχει και αυτή η τάση. Άρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Επίσης, κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας πει ότι οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες σε αριθμό το 2019 είναι το ίδιο και το 2020. Η τεκμηρότητα που θα έχουμε αυτή τα αεροπλάνα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κομβικό έτος το 2020 για τον τουρισμό. Πανευρωπαϊκά, πανελλαδικά, αλλά και για το νησί μας. Ελπίζω να καλύψουμε τα κενά, τουλάχιστον να πάμε σε μικρά νούμερα απώλειας. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με τις απώλειες που άφησε ο Τόμας Κουκ και με επιχειρήσεις οι οποίες έχασαν αρκετά χρήματα, τα δεδουλευμένα τους, δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Και πολύ δύσκολο να βρεθεί. Και πολύ δύσκολο να βρεθεί. Θεωρείτε εδώ ότι είναι χαμένα λεφτά. Πεθαίνε λεφτά. Για τον χαμένα λεφτά. Αυτό γιατί δεν φορά σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί οι πρώτοι που έχουν το δικαίωμα από την καθαριστή να παραλάβουν είναι οι τράπεζες. Είναι οι τράπεζες. Οπότε θα μείνουμε με τη ζημιά που ελπίζουμε να καλυφθεί φέτος. Στην περίπτωση που τα πράγματα, μέρος αυτής, στην περίπτωση που τα πράγματα πάνε καλά. Σύμφωνα με την
Είχαμε ζητήσει την κυρία Σβήνα, που είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνων του Τουριστικού Επιμελητηρίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι θετικά, μιλάει για 13% αν κάνω λάθος, αύξηση των εσόδων, των εισπράξεων δηλαδή από το τουριστικό προϊόν. Κάτι που αντιστοιχεί, τουλάχιστον, ίσως και για πρώτη φορά, με τις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν. Αυτό είναι ένα στοιχείο για να το συντηρήσει ο ελληνικός και ο αγαπός τουρισμός κατά συνέπεια. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Μιλανέ? Αυτό που πρέπει να γίνεται πάντοτε είναι να προσπαθούμε να αυξήσουμε τη μέση τιμή την οποία πληρωνόμαστε σαν ξενοδοχείο. Εάν καταφέρεις αυτό το πράγμα, να αυξήσεις τις τιμές σου, αλλά προσφέροντας πράγματα, πρέπει να δικαιολογήσεις γιατί αυξάνω τις τιμές μου, γιατί βελτιώνω το προϊόν μου, είτε σε υποδομές, είτε σε σέρβις, είτε σε προτεσίες. Αν λοιπόν αυξήσεις τη μέση τιμή, σαφώς το κέρδος που απομένει για τις επιχειρήσεις είναι καλύτερο, αλλά επίσης η ποιότητα του κόσμου την οποία φέρνει στο νησί με καλύτερη τιμή θα είναι τέτοια ποιότητα που θα μπορεί να ξοδέψει και έξω τα ξενοδοχεία. Είναι αλυσίδα λοιπόν αυτά τα πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι διεκδικώντας καλύτερες τιμές με επιχειρήματα όμως, μπορούμε να αυξάνουμε το μέσο όρο. Το επίπεδο του ανταγωνισμού στις τιμές ανά τους προορισμούς μπορεί να βοηθήσει, γιατί είναι σκληρή η κατάσταση. Ο ανταγωνισμός στις τιμές είναι ένα δευτερεύον πράγμα, διότι παραδείγματος χάρη δεν μπορείς να ανταγωνιστείς στις τιμές της Τουρκίας. Έχει εντελώς διαφορετική ισοτιμία, άρα δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Όμως, δεν μπορούμε να λέμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε Ελλάδα. Σαν Ελλάδα λοιπόν έχω αυτή την μολογιακή πολιτική και την υποστηρίζω. Το θέλω τα πλεονεκτήματα όπως είναι η γαστρονομία. Ακριβώς. Αν ο πελάτης τώρα επιλέξει να πάει στην Τουρκία και σε συγκρίνει με τιμές Ελλάδος, κάνει μια σύγκριση η οποία είναι ατυχές. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε αυτό. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Στην τελική ευθεία λοιπόν και ελπίζουμε φέτος και οι ζημιές να ζωρίζουν. Μακάρι, που περάσαμε, να μην έχουμε, γιατί είναι ένα πολύ ευστοτοριόν τουρισμό, να μην έχουμε συμβάντα και περιπέτειες που θα αναστηρίζουν. Το μεταναστευτικό, ας πούμε. Το μεταναστευτικό, ας πούμε, που δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει προς το παρόν και τις κρατήσεις, αν φαίνεται. Προς το παρόν δεν επηρεάζει, γιατί το έχουμε ζήσει από το 2015 και το 2016, θεωρούμε ότι είναι νούμερο ένα παράγον που μπορεί να επηρεάσει για αρνητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό είναι τεράστια προσοχή στη διαχείρισή του να μην έρθουν αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣΤΟΡΑ ανακοινώνει ότι εκδηλώσεις από Κριάτικη Περατζάδα στην Αντιμάχια και το Μαστιχάρι και τα τοπικά από Κριάτικα Δρόμενα στο Πυλί που ήταν προγραμματισμένα για τις 20 και τις 21 Φεβρουαρίου αντίστοιχα ακυρώνονται έπειτα από αίτημα των συλλόγων τους. Για την καλύτερη ωστόσο προετοιμασία και τον προγραμματισμό της από Κριάτικης Παρέλασης Πεζών και Αρμάτων στην πόλη της ΚΟ, καθώς και στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις κοινότητες του νησιού στο πλαίσιο των χειμερινών υποκρατίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δηλώνουν μέχρι και αύριο Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου. Να βάλει τη ΣΚΟ θα λάβει χώρα το Σάββατο 29 του μήνα στις 3.30 μετά το μεσημέρι στην πλατεία Ανταγόρα. Μετά το τέλος της παρέλασης θα ακολουθήσει και συναυλία με την Ελένη Τσαλιγκοπούλου. Για οποιαδήποτε όμως διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒ στο τηλέφωνο 2242-0-25316 αλλά και στις κοινότητες για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Ο ετήσιος χορός της Ένωσης ΚΟΟΝ με τη συμμετοχή των μουσικών από την ΚΟ Κεφαλιανού και ΜΑΜΗ καθώς και των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων διοργανώνεται στις 7 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ στο κέντρο Etal Club στη Βουλιαγμένη. Από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός χορού με τίτλο Dancing Star Kids Lady Style και σεμινάριο Jay Becky Kukos από την Σχολή Χορού Artista de Dansa στο κλειστό γυμναστήριο. Το διαγωνισμό θα συμμετάσχουν επίσης και παιδιά που έρχονται από Κύπρο, Κρήτη και Ρόδο. Παραδοσιακό ρουμελιάτικο γλέντι διοργανώνει την Κυριακή 23 του μήνα από τον Σύλλογο Στερεολογητών ΚΟ, η Ρούμελη, την Κυριακή Ομορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ασφενδιό Θεόκριτος στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιεί την παρέλαση των καρναβαλιστών και τα αποκριάτικα δρόμενα στο θεατράκι Κιαπόκα. Στο πλαίσιο επίσης των χειμερινών υποκρατίων, το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ και οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Πολυκέντρο Θαλασσινού προσκαλούν σε γνωριμία και συζήτηση με τον συγγραφέα Τάκη Θεοδωρόπουλο την Κυριακή 23 του μήνα στις 6 το απόγευμα στο Ιστορικό Ολογραφικό Μουσείο της ΕΚΟ. Ο συγγραφέας θα μιλήσει για τα βιβλία του, τα Ελγίνια και τα Πορτοκάλια, Επίγονοι ή Κληρονόμοι και το
Σελάνα, το μυθιστόρημα του Παρθενώνα. Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας του πρώτου υποκρατήριου Λυκείου της ΚΟΚΙ, οι μαθητές του Γυμνασίου Αντιμάχιας, θα διαβάσουν αποσπάσματα των βιβλίων και θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις του κοινού. Το έθιμο εντωμεταξύ με το τσίκνισμα της σημερινής Πέμπτης, παρά την ελαφρά ευτυχώς κακοκαιρία, τήρηθηκε με μεγάλη μάλιστα όρεξη. Στο πρώτο γυμνάσιο, άπειρα τα σουβλάκια, στο μεγαλύτερο σχολείο ουσιαστικά της περιοχής μας, ψήθηκαν από μαθητές και βέβαια από τον Σύλλογο των Γονέων, ενώ το ψυχαγωγικό μέρος το ανέλαβαν η χοροδία και η μουσική του σχολείου. Καλημέρα. Πώς περνάτε την Τσικλοπέμπτη? Πολύ ωραία, περνάμε εδώ. Δεν τρώτε όμως, βλέπω. Εμείς φάγαμε. Τι φάγατε? Φάγαμε δύο σουβλάκια χοιρινά, μέχρι δύο. Και ναι, φάγαμε και τώρα παίζουμε λίγο, να περάσει η ώρα και να είμαστε ελεύθεροι να φύγουμε. Τσικλοπέμπτη και του χρόνου. Ξυπνήσατε? Ναι. Τι φάγατε? Σουβλάκια και του χρόνου, παιδιά. Καλησπέρα. Καλή Τσικνοπέμπτη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Το διασκεδάζουν, βλέπω τα παιδιά. Γεια σας, κορίτσια! Το ευχαριστούμε τα παιδιά από ό,τι βλέπω. Βέβαια. Ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Γονέων και μόνο που ετοίμασε όλα αυτά σήμερα για να γιορτάσουμε το έθιμο της Τσικλοπέμπτης. Να τσικνήσουμε δηλαδή. Πόσα σουβλάκια ετοιμάσατε για τα παιδιά? 1500 και περίπου 200 λουκάνικα. Δηλαδή 1700 και έχουμε και. Είναι και φαγανά. Είναι και φαγανά. Όχι μόνο είναι φαγανά, είναι και πολλά παιδιά. Και πολλά παιδιά. Όλα αυτά είναι προσφορά του Συλλόγου Γονέων. Όλα αυτά είναι προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Λεμών. Οι μαθητές συνεισφέρουν ούτε ένα σέντ. Ούτε ένα σέντ. Πέρασμα λοιπόν. Γιατί ο σύλλογος του πρώτου γυμνασίου είναι πρωτοποριακός. Μέσα τα παιδιά έχουν ετοιμάσει και ζωντανή μουσική. Έχουμε και ζωντανή μουσική να πείτε μέσα. Ναι, τα όργανα τα έχουν ετοιμάσει μόνα τους και θα περάσουμε ωραία. Θα πάμε να δούμε τα παιδιά. Μόνο ο καιρός πήγε να μας τα χαλάσει. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Καλός είναι και ο καιρός. Μια χαρά, να είστε καλά. Πάμε καλύτερα. Μια χαρά, να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Έλα ψήστες, καλή. Γεια σας. Ξυπνείς καλά. Ξυπνίζετε έτσι. Και του χρόνου, παιδιά. Εδώ, Μαρία, τους ψήστες. Θέλω να κουλιάμε μόνο. Τζίμι, εδώ. Καλώς είστε, καλώς είστε. Καλώς είστε και του χρόνου. Πολλά, πολλά. Θα τον έχουμε και του χρόνου εδώ, πέσα το Τζίμι. Εννοείται. Και μόνο θα μας την πιο δυνατή. Εσύ είσαι πόρεμος, τα λέμε. Με το που φύγει, η γεια σας, παιδιά. Βοηθάτε, μαθαίνετε, να μάθετε τη δουλειά. Καλή... Το του χρόνου να είστε καλά, το του χρόνου. Να είστε καλά και του χρόνου όλοι σας. Νόστιμο! Βέβαια! Γεια σας! Γεια σας! Ποιος θα με πάει στη μουσική, εγώ πού μπαίνω? Μουσική να πω. Γεια σου λένε! Ναι, γεια σας!
Γεια σας, παιδιά. Καλή σας Παραπέμπτη. Και του χρόνου. Και του χρόνου να είστε καλά. Για να δούμε πώς τη μουσική έχουμε για να διασκεδάσουμε. Ετοιμαζόμαστε σιγά και θα σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας που έχουμε ετοιμάσει. Και θα το δείτε τώρα σε λίγα λεπτά. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε το τι ζητάω. Δεν θα δω κάτι, έλα ψυχούλα μου, όπως είχαμε κάνει χτες. Τι ζητάω και έλα ψυχούλα μου μαζί. Όρεξε. Έτοιμοι. Όχι, ζητάω και έλα ψυχούλα μου μαζί. Μισό λεπτάκι, έτοιμοι. Thank you.
Με καμφιασμένα τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου διασκέδασαν την σημερινή Ciclopemdi στο πρώτο, με χορό και βέβαια με τα σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο να μοσχομυρίζουν στα αναμένα κάρβουνα. Χρόνια πολλά, καλημέρα. Καλώς, και ψήνουμε και τρώμε, ε. Ψήνω πέμπτη. Συκνίζουμε. Πάντα. Δυο ψησταριές βλέπω αναμένες και παραπάνω. Το κοτόπουλο. Α, είναι ξεχωριστά. Εδώ είναι το κοτόπουλο δηλαδή. Και έχουμε κοτόπουλο και τι άλλο. Και χοιρινό. Και χοιρινό. Και του χρόνου. Τώρα σε λίγο. Καλημέρα σας. Καλή Τσικνοπέμπτη. Οργανωμένοι βλέπω είστε και αυτή τη φορά. Έχουμε ψωμάκι. Μαριναρισμένα και με λεμονάκι. Και κοτόπουλο. Και χοιρινό. Κυρίως χοιρινό βέβαια, γιατί η μέρα επιτάσσει χοιρινό. Τα παιδάκια παίρνουν για το χυμό τους. Και βέβαια έχουν εντυθεί κιόλας ανάλογα, έτσι. Σήμερα κάνουμε το πάλι του σχολείου με αφορμή όλο το πλαίσιο που γίνεται για να αναβιώσουμε και το έθιμο, να πηγαίνουν και τα παιδιά να μάθουν πώς αποκριά και πώς γορταζόταν παλιά. Σωστά. Όλοι μαζί μια παρέα. Εντάξει, περνάμε καλά με το παιδί. Και του χρόνου λοιπόν. Και του χρόνου σας. Παιδιά, ωραίο. Ωραίο το σουβλάκι. Τι είναι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Χοιρινό. Εσύ. Τι είσαι ντυμένη. Πώς. Έλσα. Έλσα. Τέλεια. Κουνελάκι βλέπω. Εξάντρος. Τι είναι. Εξάντρος. Ω, τέλειο είναι. Τέλειο, τέλειο. Ου, και μια Ισπανίδα βλέπω. Χορεύεις και τάγκο. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία είστε. Έχετε πάρτι σήμερα. Είμαστε ίδιες. Α, είστε ίδιες. Δύο δίδυμες. Τώρα θα κεράσουμε και τη δημοτική τηλεόραση. Σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Σε λίγο, μπράβο παιδιά. Για... Και όλοι βλέπω ρεξάτη. Πόσα φάγατε, από πόσα φάγατε ο καθένας. Από κανένα, τώρα θα φάμε. Ακόμα δεν αρχίσατε, ε. Είναι και φαγανά. Ελπίζω να έχετε του προβίδιες. Τραγούδια σουβλάκια έχουμε σήμερα. Τέλεια. Και του χρόνου. Να σας θυμίσω λοιπόν κι εγώ. Άντε μπράβο. Ένα μπράβο. Ένα κοτόπουλο θέλω, θα μου το σερβίρουσα όμως. Ευχαριστώ πολύ. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Κοτσιδάκια, τέλεια! Λοιπόν, με τη δασκάλα θα πάτε τέλεια. Πίσω. Εσύ? Μαριά! Εγώ! Τσάλεστο και πολύ ωραίο μάλιστα, επιτυχημένο. Α, εδώ! Άμα τους πάρεις γύρω-γύρω, είναι... Τι, τι έχεις δει? Κρίπερ. Τρίπερ! Κρίπερ, όχι τρίπερ. Πώς? Κρίπερ, όχι τρίπερ. Κρίπερ. Ναι. Το είπα σωστά? Ναι. Μπράβο. Τι ώρα το δείχνει εσύ? Θα τους πήρε η ρεύμα.
Τέλεια. Εσύ είσαι μαύρος κουφός. Δεν είσαι κανάλι. Μήμος είναι. Μήμος είσαι. Τέλειο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Τι ώρα είναι στην τηλεόραση? Το μεσημέρι, παιδιά, μετά τις 3. Εσύ. Α, οκ. Είμαι μια πριγκίπισσα που έχει φτερά. Μια πριγκίπισσα με φτερά, τα οποία τα κρατάς στο χέρι. Εσύ τα φοράς? Ναι, τα φοράω. Τα φοράς. Τώρα είναι για να πάμε όμως η ώρα. Για εξήγησέ μας τι ακριβώς. Αεροσυνοδός, τέλεια. Τσολυμπιακή. GM. Δεν ξέρεις ποια εταιρεία είναι, αλλά είσαι αεροσυνοδός, τέλεια. Εγώ, μάσκα, Batman. Τώρα όμως τη βγάλαμε τη μάσκα γιατί τρώμε το σουβλάκι μας, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι τη γεύση του κοσαριού. Ημώ. Είσαι βαμπύρ. Για να φάει το σουβλάκι σου, όπως θα δούμε για ένα βαμπύρ. Δεν έχεις δόντια. Τέλεια. Εδώ, ωραία μάσκα, τη ζωρό. Τέλεια. Μπράβο, παιδιά, το διασκεδάσετε και του χρόνου. Και του χρόνου σας. Ελάτε από εδώ, παιδιά. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού του Αγίου Παύλου διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στο Ιερό Νησί της Πάτμου 23 μέχρι και 25 Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή είναι στα 120 ευρώ και οι πληροφορίες και οι κρατήσεις γίνονται στο τηλέφωνο 28 620 25 687. Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ τώρα, το Πολύκεντρο Θαλασσινού και εκδόσεις Παπαδοπούλου διοργάνωσε στο πλαίσιο των Χειμενών Υποκρατίων εκδήλωση για την περιουσίαση του best seller της Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδελινού με τίτλο «Η τελευταία μπλόφα». Καλωσορίζουμε στην επίσημη παρουσίαση του best seller «Η τελευταία μπλόφα», το παρασκήνιο του 2015, οι συγκρούσεις στο Plan B της Ελένης Βαρβιτσιώτη, και που είναι σήμερα κοντά μας, και της Ελένης Δενδρινού, η οποία δυστυχώς απουσιάζει. Δύο εξαιρετικές δημοσιογράφοι, λοιπόν, με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαία ελληνικά αλλά και ξένα μέσα ενημέρωσης. Η σημερινή εκδήλωση διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒ σε συνεργασία με το Πολύκεντρο Θαλασσινού, που είναι πάντα αρρωγό σε όλες τις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του νησιού μας διαχρονικά, και των εκδόσεων Παπαδόπουλου. Για το βιβλίο σήμερα θα μιλήσουν ο οικονομολόγος ο κ. Χρήστος Έψιμος, η ιστορικός δημοσιογράφος και αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού η κ. Σέβη Βλάχου, και η συγγραφέας βεβαίως, η επίσημη καλεσμένη μας, η κ. Ελένη Βαρβιτσιώτη, η οποία βεβαίως είναι και δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Να καλωσορίσουμε στην κόρη δημοσιογράφο και συγγραφέα Ελένη Βαρβιτσιώτη, που μαζί με τη συνάδελφό της έγραψαν ένα βιβλίο για την πιο κρίσιμη στιγμή της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Είναι σπάνιο να μπορεί κανείς να μάθει τι συνέβη σε κρίσιμες καταστάσεις και μάλιστα σε γεγονότα σχετικά πρόσφατα. Θυμόμαστε όλη την αγωνία που είχαμε για το εάν η χώρα θα πτωχεύσει, εάν θα παραμείνουμε στην Ευρώπη, και υπήρξε προβληματισμός για τους χειρισμούς της κυβέρνησης το 2015. Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν γίνεται, και κάποιοι Ευρωπαίοι βοήθησαν ώστε να επικρατήσει η λογική και τελικά η χώρα μας να παραμείνει στην Ευρώπη. Σας συγχαίρω για την έρευνά σας και σας ευχαριστούμε που μας προσφέρετε ένα βιβλίο που καταγράφει ένα κομμάτι της οικονομικής ιστορίας του τόπου μας. Πάντα επιτυχίες και να είστε καλά. Καλωσορίσατε στο όμορφο νησί μας, κυρία Βαρβιτσιώτη. Το βιβλίο σας είναι εξαιρετικό, το οποίο είμαι σίγουρος πως το μέλλον θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τους ιστορικούς που θα ασχολούνται με τα γεγονότα του 2015. Καλοτάξιντο και σας συγχαίρω γι' αυτό. Επίσης, κλείνοντας, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του δημάρχου μας, ο οποίος για υπηρεσιακούς λόγους βρίσκεται εκτός κόρου. Και πάλι καλωσορίσατε. Είναι ιδιαίτερη τιμή μας που επισκεφτήκατε την ΚΟ, και θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που συντελέσανε, που σας ανεκαλύψανε και σας έφεραν εδώ, και μεταξύ αυτών πιστεύω ότι πρέπει να είναι ο Θαλασσινός ο Παναγιώτης. Ξέρω ότι θα μας οδηγήσετε σε ιστορίες που δεν ξέρουμε καλά, που αφορούν το επτάμηνο εκείνο του 2015, θα μας οδηγήσετε πίσω από πόρτες δυνατών Ευρωπαίων ηγετών. Ενδεχομένως έχετε δαπανίσει χρόνο πάρα πολύ, έχετε συναντήσει πάρα πολλούς, και πιστεύω ότι στις κρίσιμες εκείνες στιγμές
η αγωνία σας θα ήταν ιδιαίτερη, διότι είσαστε Ελληνίδα, αγωνίζεστε και από ό,τι θυμάμαι σε κάποιες ανταποκρίσεις σας φαινότανε και από το ύφος αν είχατε να παρουσιάσετε γεγονότα καλά για την Ελλάδα ή ο λιγότερο καλά. Η τελευταία μπλόφα λοιπόν είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο, ένα συναρπαστικό βιβλίο με αποκαλύψεις και στοιχεία για το κρίσιμο πρώτο επτάμηνο του 2015 που η Ελλάδα κινδύνευσε να βγει από το ευρώ. Επιβλήθηκαν τα capital controls. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά την άποψη κάποιων πήγαινε για τη μεγάλη ανατροπή. Κατά την άποψη κάποιων άλλων αυτοσχεδίαζε και μπλόφαρε. Όλο το παρασκήνιο που συντάραξε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη παρουσιάζεται λοιπόν σε αυτό το βιβλίο με καταιγιστικές εξελίξεις μαζί με τις κινήσεις των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής. Το βιβλίο με σημαντικά οικονομικά στοιχεία, με γλαφυρή περιγραφή χαρακτήρων, συναισθημάτων και συμπεριφορών φέρει στην καρδιά του μία παγκόσμια αποκλειστικότητα, το πραγματικό Plan B για την Ελλάδα. Εκείνο δηλαδή που είχε η Ευρώπη σε περίπτωση που βρεθούμε εκτός ευρώ. Αναλυτικά, η ανθρωπιστική βοήθεια που θα έστειλαν οι Βρυξέλλες. Το καινούριο νόμισμα που θα ονομάζονταν νέα δραχμή. Οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να βεβαιωθεί ότι δεν θα τυπώσουμε παράτυπα ευρώ. Αυτό το σχέδιο ήταν κρυμμένο σε ντουλάπες. Με την κωδική ονομασία ένταξε της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 και μετονομάστηκε σε Αλβανία, ανάλυση και σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενδεχόμενη χρεοκοπία το 2015. Τότε το 2014 λοιπόν ένα δημοσίευμα στους Financial Times αναφέρθηκε στην πληροφορία για την ύπαρξη ακριβώς αυτού του σχεδίου ήδη από το 2012. Όμως δεν το είχε δει ούτε καν ο δημοσιογράφος που υπέγραφε το άρθρο. Από τότε λοιπόν οι δύο δημοσιογράφοι, Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, άρχισαν να το αναζητούν. Να ζητούν από ανθρώπους που ήξεραν ότι είναι πιθανό να το έχουν. Η απάντηση που έπαιρναν διαρκώς ήταν «αποκλείεται, αποκλείεται, αποκλείεται». «Δεν βγαίνει από την τουλάπα μου». Είναι μεγάλη μου τιμή να παρευρίσκομαι σε αυτή τη συνάντηση για την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού «Τελευταία μπλόφα». Η τιμή για μένα έγκυται στο γεγονός ότι δύο συγγραφείς κατέθεσαν αρκετό πόνο ψυχής για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου και μου δίνεται η δυνατότητα σήμερα να εκφέρω και εγώ με τη σειρά μου λόγο και άποψη. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές παρουσιάσεις του βιβλίου με επώνυμους και καταξιωμένους επιστήμονες δημοσιογράφους. Επομένως, η δική μου παρουσίαση δεν θα περιέχει κάτι το ιδιαίτερο, απλά θα προσπαθήσω συμπερασματικά να καταθέσω κάποιες συμπληρωματικές σκέψεις. Τα έχουν πει σχεδόν όλα πριν από μένα σε άλλες παρουσιάσεις. Επειδή όμως θα ήταν δειλία μου να αρνηθώ αυτή την πρόταση από την κυρία Σέβου Βλάχου, θα προσπαθήσω στο μέτρο του δυνατού να συμπληρώσουμε κάποιες σκέψεις στα καταγεγραμμένα αυτού του βιβλίου. Τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο λίγο πολύ τα έχει βιώσει στο σύνολό της η κοινωνία μας ως ακούσματα και ως βιώματα. Η αλληλουχία των γεγονότων, όπως ξεδιπλώνεται στο βιβλίο, δίνει πραγματικά στον αναγνώστη εκείνη την διέγερση σκέψης, όπου από τις πρώτες σελίδες ξαναζεί και βιώνει όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία αποτελούν μια σκληρή ανάμνηση και ένα έργο το οποίο ο κάθε λογικός άνθρωπος θα ευχόταν να μην είχε ζήσει. Αυτό που για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο, δεν είναι μόνο τα γεγονότα που περιγράφονται από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου, δεν είναι τα διδάγματα που απορρέουν μέσα από τα γεγονότα που εξιστορούνται, δεν είναι οι μαρτυρίες των ξένων οι οποίες πραγματικά μας εκθέτουν ως Έλληνες, είναι ότι αποτελεί ένα βιβλίο το οποίο σε αφήνει ελεύθερο να σκεφτείς και να φύγεις με τις σκέψεις σου στο παρελθόν. Είναι γιατί γράψαμε το βιβλίο, είναι το βασικό ερώτημα. Και η απάντηση είναι ότι τα γεγονότα του 2015, το πρώτο εφτάμηνο, ήταν καταιγιστικά όπως τα θυμάστε όλοι. Δεν ήταν πρωτοσέλιδα σε ελληνικές εφημερίδες, ήταν παγκόσμια πρωτοσέλιδα. Σε δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο καλύπτανε καρέ-καρέ τις κινήσεις του τότε Υπουργού, του Γιάννη Βαρουφάκη, του Αλέξη Τσίπρα. Γνωρίζανε τη χώρα μας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, το πώς λειτουργεί το ασφαλιστικό μας σύστημα, τι πρόβλημα έχουν οι φορολογικές μας αρχές. Αλλά ήταν τόσο πολλά τα γεγονότα που θεωρήσαμε με την Βικτώρια Δενδρινού, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας καθώς είναι στις Βρυξέλλες, ότι πρέπει να πάρουμε μια απόσταση και να τα δούμε
με μία ανάσα μακριά και με μία, με μία απόσταση που δίνει μόνο ο χρόνος. Ο λόγος όμως, ο βασικός που φτάσαμε να γράψουμε το βιβλίο, δεν το σκεφτήκαμε δεύτερη φορά. Θα σας πάω λίγο πίσω στα γεγονότα. Είναι Σάββατο 27 Ιουνίου. Να σας θυμίσω τι ήταν τότε. Το προηγούμενο βράδυ, Παρασκευή, γύρω στη 1 η ώρα το πρωί, ο Αλέξης Τσίπρας, τότε πρωθυπουργός, ανακοινώνει το δημοψήφισμα. Πολλοί από εσάς μπορεί να τρέξετε στα ATM να βγάλετε λεφτά σας, καθώς υπήρχε μια τεράστια ανησυχία. Το πρόγραμμα έλυγε σε 3 μέρες. Και το μέλλον μας αβέβαιο. Σάββατο, δηλαδή την επόμενη μέρα, λίγες ώρες αργότερα, γινόταν το Eurogroup, ένα από τα δεκάδες Eurogroup που είχαν πάρει, είχαν εξελιχθεί τις τελευταίες εκείνες ημέρες. Να θυμίσουμε στα Eurogroup είναι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης, δηλαδή όλοι αυτοί οι υπουργοί αφήναν τις οικονομίες τους και ερχόντουσαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν με τον κύριο Βαρουφάκη τι θα γίνει, πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Οπότε είναι Σάββατο πρωί, για άλλη μια φορά βρίσκονται στις Βρυξέλλες. Και ο κύριος Βαρουφάκης φτάνει και ζητάει και λέει ότι εφόσον θα κάνουμε δημοψήφισμα και θα πούμε και όχι στο δημοψήφισμα, στα μέτρα που έχουμε μέχρι στιγμής φτάσει κάπως να συμφωνήσουμε, το οποίο για τους Ευρωπαίους ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα και ήταν κάπως σαν να μια ύβρις και μια προσβολή για τη δουλειά που είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, ζήτησε και μια επέκταση του προγράμματος για 10 μέρες, καθώς έλεγε, όπως σας είπα, το πρόγραμμα. Ήταν αναμενόμενο ότι οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών θα του λέγανε ένα μεγάλο όχι. Η ΔΕΔΙΕ της ΚΟ ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 23 του μήνα, την Κυριακή δηλαδή, από τις 8 το πρωί έως και τις 3 μετά το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την πλατεία του ΚΤΕΛ, στο κέντρο δηλαδή της πόλης της ΚΟ. Σε αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, οι μαχητές έκοψαν επίσης τη βασιλόπιτά τους φέτος σε κλίμα μάλιστα αγωνιστικής ετοιμότητας. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Παραδοσιακά, όσοι είστε, ο σύλλογός μας κόβει την πίτα του στον ίδιο χώρο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είσαστε σήμερα εδώ, γονείς και φίλοι, και βεβαίως οι σεβαστές αρχές. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Σαλτζή, και ένα σύντομο χαιρετισμό και θα προχωρήσουμε. Θα ακολουθήσει ένα βίντεο και μετά οι βραβεύσεις. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Όπως είπε και η κυρία Δανελάκη, παραδοσιακά κόβουμε εδώ την πίτα μας. Βλέπουμε ένα βίντεο και στη συνέχεια κάνουμε την προβέψη των αθλητών μας. Και ο τυχερός που θα πάρει το πλουρί έχει και αυτό ένα δωράκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις αρχές της πόλης που μας θυμίσανε φέτος, τον Δήμαρχο κύριο Νικηταρά Θεοδόση, για να επισπέψουμε τη διαδικασία, να μην τρώμε άλλο τον χρόνο σας, θα παρακαλούσω τον κύριο Δήμαρχο να ανέβει και να μας δώσει και αυτός το λόγο του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σας πω ότι πέρυσι, 3 του Φλεβάρη, σε τούτη εδώ την αίθουσα, στην θέση που κάθομαι σήμερα, ξεκίνησα την πρώτη δημόσια παρουσία της παράταξής μου. Ήταν μία μάχη, ορμόμενος από τον τίτλο της σχολής σας «Μαχητές», για να πω ότι στη ζωή μας πρέπει να δίνουμε μάχες. Και τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μάχες δεν είναι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πρέπει να εκπαιδεύουν κυρίως το μυαλό τους και να μπορούν να σταθούν όρθιοι στη ζωή.
να εκμεταλλευτείτε αυτό που κάνετε τώρα και να σας φανεί χρήσιμο αργότερα, γιατί να ξέρετε ότι στη ζωή σας θα χρειαστεί να δώσετε πολλές και μεγάλες μάχες. Θέλω να σας δώσω τις καλύτερες ευχές μου και τις δικές μου και τις αντιδημάτων και του Προέδρου του ΔΟΠΑΣ, να έχετε πάντα επιτυχίες και να φέρνετε στον τόπο μας μετάλλια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δίνετε την δυνατότητα σε αθλητές που πρωταγωνιστούν να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια στην προσπάθειά τους για είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χρόνια πολλά, καλή, δημιουργική χρονιά, να είστε καλά παιδάκια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημάρχο. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε ένα βίντεο που είναι από στιγμιότυπα και αγώνες όλες τις χρονιάς. Παρακαλώ τον κύριο Σαλτή να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ να κάνουμε λίγο ησυχία για να μπορείτε να ακούτε και εσείς που είσαστε πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα και μας δίνετε δύναμη για να συνεχίσουμε. Εγώ θα πω ένα συγγνώμη, ένα ευχαριστώ και μια υπόσχεση. Ένα συγγνώμη για τα λάθη που γίνανε τη χρονιά που πέρασε και για κάποιες στιγμές που δεν ήμουν έτοιμος να ανταπεξέλθω στις συνθήκες τις αγωνιστικές. Εντάξει, όλοι μαθαίνουμε. Ένα ευχαριστώ γιατί καταφέραμε με τους συναθλητές μου και με τους γονείς τους φέτος ο Σύλλογος Γόνων στο Παγκλίνο Πρωτάθλημα να είναι ο πρώτος σύλλογος στις νίκες. Φυσικά δεν αναγωγόμαστε και δεν μένουμε εκεί. Συνεχίζουμε γιατί λένε ότι η εξέλιξη και η επιτυχία του κάθε ανθρώπου είναι μέχρι εκεί που θέλει το μυαλό του. Εγώ δεν έχω όρια τα όνειρά μου, άρα καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε συνέχεια και σας υπόσχομαι ότι τα επόμενα χρόνια τα παιδιά σας στη μεγάλη οικογένεια της ΓΟΑΚΟ θα τα ξέρουν με τα μικρά τους ονόματα. Όσο τρελό και να ακούγεται και λίγο έτσι σας ανατριχιάζει, θα το καταφέρουμε αυτό.
θα ξέρουν τους αθλητές μας με τα μικρά τους ονόματα. Όπως εγώ ήμουνα και με ξέρανε με το μικρό μου, έτσι θα ξέρουν τα δικά σας παιδιά. Αυτά και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με εμπιστεύεστε στα παιδιά σας και τα φέρνω σε συνθήκες δύσκολες, ψυχολογικές και σωματικές. Στην πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, βελτίωση προβλέπεται για αύριο στην περιοχή μας. Έχουμε δηλαδή ηλιοφάνεια και αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 και 4 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ των 13 και 16 βαθμών Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.